Εδώ και μια 20ετία τουλάχιστον και πιο πιεστικά την περίοδο των μνημονίων, αφού μετέφερε τον νόσο από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Υποδομών, συγχωνεύοντάς τον με την ΚΤΥΠ ΑΕ, αξιοποιεί τα αδιέξοδα της δικής του πολιτικής για να ανοίξει τον δρόμο στους ιδιώτες, ακόμη και στην κατασκευή σχολείων με ΣΔΙΤ, το νέο σωτήριο χρηματοδοτικό μοντέλο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς την παραπέρα εμπορευματοποίηση της παιδείας. Εδώ ο ιδιώτης αναλαμβάνει με ίδια και δανεικά κεφάλαια την κατασκευή του έργου και στη συνέχεια το δημόσιο καταβάλει ετήσια πληρωμή που καλύπτει το αρχικό κόστος της επένδυσης, το κόστος συντήρησης του έργου, το κόστος λειτουργίας και το κόστος διαχείρισης, δίνοντας ζεστό χρήμα στα υποτιθέμενα σωτήρια επενδυτικά εργαλεία. Μέσα από συμβάσεις διάρκειας που κυμαίνονται από 25 έως 35 χρόνια, παρέχεται το δικαίωμα στον ιδιώτη να χρησιμοποιεί τα σχολικά κτίρια κατά το δοκούν και για ίδιο όφελος. Αντί λοιπόν το κράτος να αξιοποιήσει και να ενισχύσει την ΚΤΥΠ με τα αναγκαία κρατικά κονδύλια και τεχνικό προσωπικό, όπως οφείλει και έχουμε χρυσοπληρώσει με την άγρια φορολογία, για την κατασκευή και εξοπλισμό των σχολείων, μετακυλεί την ευθύνη σε περιφέρειες και δήμους για αναζήτηση άλλων πηγών χρηματοδότησης. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στη σχολική στέγη δεν σηκώνει ούτε αναβολές, ούτε μετάθεση ευθυνών. Κι όμως, μέσα στις διαχρονικές συνθήκες εγκατάλειψης των σχολείων που βιώνουμε μαθητές και εκπαιδευτικοί, έρχονται με περισσό θράσος κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας σε μία προσπάθεια μετάθεσης των δικών τους ευθυνών να καμουφλάρουν με πανηγυρικά δελτία τύπου τους πραγματικούς και ανομολόγητους στόχους της αξιολόγησης και να προχωρήσουν πιο γρήγορα την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αυτονομία της σχολικής μονάδας, την εξοικονόμηση πόρων και τις περικοπές, αναγκάζοντας τους γονείς να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών του σχολείου. Τα σχολεία που έχουμε δεν είναι ούτε ασφαλή ούτε σύγχρονα. Τα σχολεία που στεγάζουν σήμερα τα παιδιά μας είναι αποτέλεσμα της κακοποιητικής πολιτικής που επιλέγουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για την παιδεία. Και να σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί οι μερίδες μια δεκαετία πριν, στις οποίες αναφέρονται πώς πρέπει να είναι τα σχολικά κτίρια, όχι μόνο από οικοδομική σκοπιά, αλλά και παιδαγωγική, ώστε να είναι κατασκευασμένα με βάση τις ανάγκες των μαθητών αναηλικία. Ακόμη και για το πώς πρέπει να είναι κατασκευασμένα τα σχολικά έπιπλα, καρέκλες και θρανία υπάρχουν μελέτες. Να λοιπόν οι δυνατότητες της εποχής μας και πώς τραγκαλίζονται κάτω από τη λογική του κόστους-οφέλους. Το σχολείο που θέλουμε είναι το σχολείο των σύγχρονων αναγκών μας, με όλες τις απαραίτητες και ρεαλιστικές υποδομές που να εξασφαλίζει τη θετική προσέγγιση του μαθητή απέναντι στη μάθηση που θα τον οδηγήσει στην ενήλικη ζωή με όλα τα μορφωτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά εφόδια. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εργαστήρια εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, με βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, με αθλητικούς χώρους, με χώρους πολιτισμού και βέβαια με ένα πρόγραμμα σπουδών που θα τα μορφώνει ολόκληρα όλα τα παιδιά. Εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν χαμηλώνουμε το βλέμμα. Βάζουμε ψηλά τον πήχη μπροστά στις σύγχρονες απαιτήσεις των μαθητών μας. Οι αναγκαίες υποδομές των σχολείων όμως είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως η φυσική, η χημεία, η βιολογία, ξένες γλώσσες, φυσική και αισθητική αγωγή που εξετάζονται και όλες τις πανελλήνιες για την εισαγωγή των μαθητών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να μπορούν όλοι οι μαθητές να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτά χωρίς να ματώνει ο ίδιος επιβαρημένος οικογενειακός προϋπολογισμός από την παραπαιδεία. Σήμερα υπάρχει η τεχνογνωσία να κατασκευαστεί αυτό το δημόσιο σχολείο. Το αποδεικνύουν τα άλλα σύγχρονα έργα υποδομών που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Αλλά κυρίως τα καλά ιδιωτικά σχολεία που όμως τα χαίρονται οι λίγοι που τα πληρώνουν, που μπορούν να τα πληρώσουν όπως ακούστηκε και νωρίτερα.